Παρέμβαση στη Βουλή έγινε από τον βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Θεόφιλο Λεονταρίδη, για το νομοσχέδιο ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Ο πρώην υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι το κατεπήγον νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων από διαφορετικά υπουργεία που κατά βάση σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Αλλά υπάρχουν και πολλές χρήσιμες διατάξεις από διάφορα υπουργεία και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτές. Μια και ο χρόνος είναι μικρός, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών που δίνει τη δυνατότητα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών προς τους ΟΤΑ έως και σε 120 δόσεις με απαλλαγή των επιβαρύσεων που υπάρχουν και καθορίζεται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης στα αρμόδια όργανα, η άρση δέσμευσης, χορήγησης, αποδεικτικού ενημερώτητος. Η αναστολή αναγκαστικών μέτρων κλπ. Ο κ. Λεονταρίδης αναφέρθηκε και στο θέμα των συντάξεων που καθυστερούν και τόνισε ότι οι νέες συντάξεις άρχισαν να δίνονται ηλεκτρονικά και σιγά σιγά το σύστημα τελειοποιείται. Το Υπουργείο Εργασίας ρύθμιση που αφορά, που έχει στόχο την ταχύτερη περάτωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και προβλέπεται η απόσπαση στο ΙΕΦΚΑ μόνιμων υπαλλήλων για να δοθούν επιτέλους συντάξεις σε συνταξιούχους που τις έχουν απόλυτη ανάγκη. Είναι μια βαρύνουσα διάταξη αυτή και πρέπει να απονεμηθούν οι συντάξεις οι οποίες χρονίζουν. Και επειδή οι περισσότερες ερωτήσεις που γίνονται αυτό το διάστημα είναι για συντάξεις οι οποίες έχουν 2 και 3 χρόνια και δεν έχουν ακόμα δοθεί, γιατί δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό, ενώ οι νέες συντάξεις άρχισαν να δίνονται ηλεκτρονικά και σιγά σιγά το σύστημα τελειοποιείται. Πιστεύουμε ότι με την απόσπαση των υπαλλήλων στον ΙΕΦΚΑ θα μπορέσουν να δοθούν οι εκκρεμείς αυτές συντάξεις όπως δεσμευτήκαμε. Παράλληλα, ο βουλευτής αναφέρθηκε και στην παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον ΤΕΟΣ ΟΓΑ. Παρατείνεται ως την 28η Δευτέρου του 2021 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης η ασφαλιστική ικανότητα αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον ΤΕΟΣ ΟΓΑ που τυχόν βαρύνονται με χρεωστικό υπόλοιπο από την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών τους για τα έτη 2017, 2018, 2019.